Στη σημερινή κατάσταση, με μια κοινωνία που δίνει τη μάχη της ανθρωπιστικής κρίσης και αναζητά τις αιτίες και τους υπαίτιους για την τραγωδία που ζει, έχει τεράστια πολιτική και ηθική σημασία, όσοι τουλάχιστον από εμάς διαισθάνονται αυτή την ευθύνη, να αντιμετωπίσουμε με δημοκρατική γενναιότητα, εθνική ευαισθησία και χωρίς μικροκομματικές υπεκφυγές το παρελθόν που μας οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Να φωτίσουμε τις γκρίζες ζώνες της αδιαφάνειας και των σκανδάλων, τις αβελτηρίες, τις παραλήψεις, την εκμετάλλευση της εξουσίας για ιδιωτελείς σκοπούς και να στείλουμε στη δικαιοσύνη όσους καταχράστηκαν το αξίωμά τους και τη λαϊκή εμπιστοσύνη. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν το αντιλαμβάνομαι ως εκδίκηση και πολύ περισσότερο ως αναζήτηση από διοπομπαίων τράγων για να εκτονωθεί η δικαιολογημένη λαϊκή οργή. Το αντιλαμβάνομαι, κύριε Υπουργέ, ως απονομή δικαιοσύνης, αλλά και ως θεμέλιο λίθο για το μέλλον. Διότι κανένα μέλλον δεν μπορούμε να έχουμε διατηρώντας κρυμμένους σκελετούς στην ντουλάπα. Αλλά και κανένα μέλλον δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν αποκαταστήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη του πολίτη και της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Με ψυχραιμία, νυφαλιότητα, με σεβασμό στους κανόνες της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, αλλά και με αυστηρότητα, προσήλωση στο λαϊκό συμφέρον, έχουμε χρέος να καθαρίσουμε αυτή την καταχνιά, αυτή την γκρίζα ατμόσφαιρα που επικρατεί στην πολιτική ζωή της χώρας. Και σας διαβεβαιώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα, αλλά και αύριο που θα αναλάβει τα ηνία, θα κάνει το παν για να αποδοθούν οι ευθύνες και να αποκατασταθεί η πεποίθηση στον πολίτη ότι κανείς δεν είναι υπεράνω της κριτικής και του νόμου. Αυτό ήταν και είναι το μόνο κίνητρό μας στην κατάθεση της πρότασης Εξεταστικής Επιτροπής για το μείζον οικονομικό αλλά και εθνικό θέμα των υποβρυχίων, που παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εκταμιευθεί και ανήκουν στον ελληνικό λαό από το υστέρημά τους, το Δημόσιο Ταμείο, σήμερα σκουριάζουν στη στεριά, στερώντας μάλιστα από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας ένα ιδιαίτερα χρήσιμο όπλο. Επιτρέψτε μου όμως πριν μπω στα συγκεκριμένα να σημειώσω και κάτι. Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, όλη η υποεξέταση πολιτική πρόβαλαν το επιχείρημα ότι επιδιώκεται η πολιτική τους εξόντωση. Να σας θυμίσω τον κύριο Παπακοσταντίνου χθες, τον κύριο Τσοχατζόπουλο προχθές, να σας θυμίσω τα επιχειρήματα με τα οποία το κόμμα του τελευταίου, και αν δεν κάνω λάθος προσωπικά τότε ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος, ξεπέρασε τον εαυτό του, περασπίζοντας και διακηρύσσοντας την αθωότητα του κύριου Βενιζέλη, του κύριου Τσοχατζόπουλου του 2005, αλλά και καταγγέλλοντας τις δόλιες προθέσεις των κατηγόρων του. Ας βγούμε όμως επιτέλους να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από όλα αυτά και ας προσπαθήσουμε να πάμε στην ουσία του ζητήματος, που πολύ φοβάμαι ότι και τώρα επιχειρείται να συσκοτιστεί με κραυγές για πολιτική εξόντωση και περιθωριών συνωμοσίας. Ποια όμως είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία σκανδαλώδη υπόθεση των υποβρυχίων που ξεκίνησε το 2000 με τη σφραγίδα του κ. Τσοχατζόπουλου και κορυφώθηκε το 2010 με κύρια ευθύνη και με υπογραφές τότε των Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών, του κυρίου Παπακοσταντίνου και του κυρίου Βενιζέλου. Ξέρετε όλοι, ακόμα και όσοι δεν το ομολογείτε, ότι πρόκειται για μια υπόθεση με τόσα πολλά σκοτεινά σημεία,
ώστε το λιγότερο το οποίο θα έπρεπε να πράξει η Βουλή θα ήταν δίχως άλλο να την εξετάσει σε βάθος. Κι όμως βρισκόμαστε για άλλη μια φορά μπροστά σε μια προσπάθεια συγκάλυψης πάλι με το ίδιο επιχείρημα ότι δήθεν επιχειρείται η πολιτική εξόντωση. Ακόμα χειρότερα. Η αυτονόητη υποχρέωση της Βουλής να εξετάσει το θέμα σε βάθος εμφανίζεται ως απόπειρα ανατροπής κυβέρνησης. Έτσι κατασκευάζεται άλλος ένας εκβιασμός. Όποιος θεωρεί αναγκαία τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και τη διερεύνηση σε βάθος υπόθεση των υποβρυχίων, υπονομεύει το εθνικό έργο της κυβερνήσεως.